Καθίστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μου να είστε πρόεδρος της Επιτροπής η οποία θα συντάξει την Εθνική Στρατηγική σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Και το λέω αυτό διότι θα συμφωνήσουμε ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όλες και όλοι, όλα τα άτομα πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα να είναι αυτό που αληθινά είναι. Χωρίς φόβο και χωρίς διακρίσεις. Και νομίζω ότι αν μάθαμε κάτι και από τη δοκιμασία της πανδημίας, είναι η σημασία της κοινής δράσης απέναντι στον κοινό κίνδυνο, αλλά και η σημασία της ζωής με αλληλεγγύη και με αλληλοσεβασμό. Και νομίζω ότι αυτές οι αξίες μας αφορούν όλους, ανεξάρτητα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικού φύλου. Εργαζόμαστε όλοι για μια σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα και μια τέτοια χώρα δεν νοείται να αποκλείει ή να διαχωρίζει τους πολίτες της. Γι' αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα πρέπει να βρουν ισότιμη θέση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. Είναι ατομικό του δικαίωμα, αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας. Και νομίζω ότι είναι και μια ώριμη τομή προς όφελος του Εθνικού Συνόλου. Και προσβλέπω πραγματικά στη δουλειά που θα κάνετε με το κύρος το οποίο έχετε ως πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πιστεύω ότι είστε ο πιο κατάλληλος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλαισιώνεστε από καθηγητές του αστικού και συνταγματικού δικαίου, από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και βέβαια τις εργασίες της Επιτροπής σας θα παρακολουθεί και ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Αλεξανδρής, αλλά και ο Οικονομικός μου Σύμβουλος, ο κύριος Πατέλης. Προσβλέπω να είναι μια ανοιχτή επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη της την συμμετοχή και τις παρατηρήσεις των ενεργών πολιτών και θα μπορέσει να διαμορφώσει αυτήν την εθνική στρατηγική, την οποία η χώρα μας, επιτρέψτε μου να πω, θα έπρεπε να έχει εδώ και πολλά χρόνια. Για να κλείσω έτσι όπως άρχισα, η κοινωνία μας δεν ανέχεται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν ανέχεται πολίτες με λιγότερα δικαιώματα. Εσείς ως δικαστής έχετε δώσει αγώνα ακριβώς γι' αυτό και νομίζω ότι είναι έτοιμη να κερδίσει με σύνεση και ωριμότητα ένα στοίχημα των καιρών μας. Οπότε και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την θέρμη με την οποία αποδεχτήκατε την πρότασή μου. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμότατα πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη την οποία δείξατε στο πρόσωπό μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής. Αναφερθήκατε στην ιδιότητά μου ως πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι γεγονός ότι τα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ συνατόμων έχουν απασχολήσει επανειλημμένως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της πιστολοδοξίας. Είναι επίσης γεγονός ότι τον περασμένο Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθέτησε ένα πρώτο σχέδιο δράσης, το οποίο και απίφθινε προς τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδος, και ότι όπως και εσείς είπατε, είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μια εθνική στρατηγική, η οποία να ανταποκρίνεται στο διεθνές γίγνεσθε. Ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να λειτουργεί με βάση την αρχή της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και με βάση αυτές τις αρχές θα κινηθεί και η Επιτροπή μας, η οποία έχει βέβαια συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στόχο έχουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να μελετήσουμε, να συλλέξουμε ιδέες, απόψεις, να δούμε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να σας δώσουμε ένα πλαίσιο ιδεών και δυνατοτήτων μέσα από τις οποίες θα μπορέσετε εσείς να διαλέξετε εκείνο το οποίο να ανταποκρίνετε στην πολιτική βούληση. Με πολύ χαρά θα δουλέψουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχος μας είναι ή δυνατόν να έχουμε κάτι που να μπορεί να τεθεί σε διαβούλευση ένα προκατακτικό εθνικό σχέδιο δράσης έως το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα μαζί θα πορευτούμε ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, ας το πούμε έτσι, και η συνέρεση και η συνένεση η απαιτούμενη προκειμένου αυτά τα ζητήματα να προωθηθούν περαιτέρω. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.